Τον Ντόναλντ Τραμπ τώρα απάντησε πριν από λίγο μέσω Twitter πως η οικονομική πόλεμη είναι καλή και είναι εύκολο να τους νικήσει σε όσους τον κατηγορούν πως κηρύσσει παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο με την απόφαση να επιβάλλει δασμούς στις εισαγωγές χάλιβα και αλουμινίου. Mr. Donald J. Trump! We can't continue to allow China to rape our country and that's what they're doing. It's the greatest theft. Πιστός στις προεκλογικές του εξαγγελίες και στο όραμα πρώτα η Αμερική, ο Ντόναλντ Τραμπ εφαρμόζει το δόγμα του οικονομικού προστατευτισμού προαναγγέλλοντας δασμούς σε χάλιβα και αλουμίνιο. Κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Λευκό Οίκο με εκπροσώπους της συγκεκριμένης βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα επιβάλλει υψηλούς δασμούς στις εισαγωγές χάλιβα και αλουμινίου χωρίς να διευκρινίσει ποιες χώρες θα αφορούν. Θα εφαρμόζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα δασμοί ύψους 25% για το χάλιβα και 10% για το αλουμίνιο. Με αυτή την πρωτοβουλία, ο Αμερικανός πρόεδρος ικανοποιεί μερίδα των ψηφοφόρων του που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά. Κηρύσσει όμως παράλληλα ένα παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο, σύμφωνα με τους διεθνείς οικονομικούς αναλυτές. Υπό αυτούς τους φόβους, η Wall Street κατέγραψε πτώση, ενώ σημαντικοί εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ, όπως η Κίνα, ο Καναδάς, το Μεξικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση, απείλησαν με αντίπεινα. Η Κομισιόν θα παρουσιάσει εντός των επόμενων ημερών μια πρόταση αντίμετρων σε βάρος των ΗΠΑ που θα είναι συμβατά με τους κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλείται ένα μέτρο της εποχής του ψυχρού πολέμου που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από την εποχή του Ρίγκαν. Υπάρχουν φόβοι όμως να πυροδοτήσει ένα παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο στον 21ο αιώνα με συνέπειες για όλες τις οικονομίες.